Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε ξανά την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, που ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε είδους μεθόδους και μέσα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη να μας πει περισσότερα. Μετά λοιπόν τις ευθείες απειλές της Τουρκίας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απαντά ότι η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντά της, υπό τη βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, σε παρένθεση γράφει ανακοίνωση Κάζους Μπέλι. Η Ελλάδα δεν προβάλλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας, τάσεται υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου και καταλήγει η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα υπερασπιστεί όμως τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά της, εφόσον παραστεί ανάγκη. Έχουμε λοιπόν, Στέφανε, μια ξεκάθαρη απάντηση από την Αθήνα, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στις πρωτοφανείς για άλλη μια φορά απειλές που εξαπέλυσε η Τουρκία μετά την τετράωρη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας, το οποίο είχε ως αντικείμενο συζήτησης τα νησιά, τα ελληνικά νησιά και τις απειλές προς την Ελλάδα, Στέφανε. Μάλιστα, αυστηρή απάντηση της Αθήνας. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε και πάλι στην κανονική ροή του προγραμματός μας και αν χρειαστεί θα διακόψουμε εκ νέου.